Νέα κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του νυν και πρώην αντιδημάρχου Φερών και την παράταξη στην οποία ανήκει ο δεύτερο, αυτή τη φορά με αφορμή τον τραυματισμό ενό χειριστή μηχανήματο έργου. Πάντω, τόσα χρόνια εμεί τον συντηρούσαμε αυτόν τον δρόμο. Η τελευταία του συντήρηση έγινε την άνοιξη του 2019. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι λόγια, έγραψε σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνική δικτύωση ο Νικό Γκότση, αναδημοσιεύοντα την ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα η παράταξη πόλη και πολίτε στην οποία ανήκει. Αυτή αναφέρει πω φήμες λένε ότι οι αγρότε κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή των Φερών εδώ και πολύ καιρό είχαν ενημερώσει τον αντιδήμαρχο Φερών και πρωτογενού τομέα, κ. Δημήτρη Κολλιόνη, για την κάκιστη κατάσταση που βρίσκεται η αγροτική οδοποιία. Αληθεύει ότι επί τόσους μήνε δεν υπήρχε καμία ουσιαστική παρέμβαση από τον κ. Κολλιόνη και στη συνέχεια αναγκάστηκαν οι αγρότε κάτοικοι να απευθυνθούν απευθεία μόνοι του στην τεχνική υπηρεσία. Αποτέλεσμα να γίνουν κάποιε παρεμβάσει, αλλά όχι ολοκληρωμένε παρέμβαση στην αγροτική οδοπία. Συνέπεια αυτών των χειρισμών ήταν να δούμε στο διαδίκτυο ότι υπήρξε ατύχημα στην αγροτική οδοπία των Φερών με συνέπεια τον τραυματισμό ενός χειριστή μηχανήματος έργου, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Μέσω του διαδικτύου έδωσε απάντηση στον οικογκότσι ο αντιδήμαρχο Φερών Δημήτρη Κολγιώνη. Με έκπληξη, διάβασα ανάρτηση του κυρίου Γκότσι για την κατάσταση τη αγροτική οδοποίηση στη Δημοτική Ενότητα Φερών. Αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πω χωρί ίχνο ντροπή, εκμεταλλευόμενο ένα ατυχέ γεγονό, το οποίο ευτυχώ δεν κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό του χειριστή του μηχανήματο έργου, εγκαλεί τη Δημοτική Αρχή και την θεωρεί υπεύθυνη για το ατύχημα. Λαϊκίζει ενώ ότι το το συγκεκριμένο σημείο είναι ανάχωμα και η αποκατάστασή του είναι ευθύνη της περιφέρειας, η τεχνική υπηρεσία της οποίας έχει επισκεφθεί την περιοχή και έχει καταγράψει τα προβλήματα. Είναι γνωστή η τακτική του να δημιουργεί εντυπώσει αδιαφορώντα για το αν είναι αλήθεια αυτά που ανατά και αυτό ο σκοπό του είναι αποκλειστικά η συκοφαντία του πολιτικού του αντιπάλου. Αντλώντα λίγα λεπτά δημοσιότητα, Όλοι γνωρίζουμε ότι η περιοχή μα επλήγει από δύο απάνω τέσσερι θεομηνίε στι 12 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου και οι καταστροφέ που άφησαν τόσο στην αγροτική οδοπία των Φερών όσο και των οικισμών είναι τεράστιε. Δεν μπορούμε να είμαστε ταυτόχρονα παντού, αλλά προσπαθούμε καθημερινά για το καλύτερο. Για δεύτερη εβδομάδα στη Δημοτική Ενότητα Φερών επιχειρούν τρία γκρέιντερ, δύο στη Δημοτική Ενότητα Φερών και ένα στη Δημοτική Κοινότητα Πέπλου, υποστηρίζει ο Αντιδήμαρχος.